Είπαμε ότι εντάξει με τις εκλογές τις εθνικές, αλλά έχουμε και αυτοδιοικητικές εκλογές, να μην ξεχνιόμαστε. Ο υποψήφιος δημάρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάσης Μαμάκος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Μαμάκο. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι φανερό ότι και εσείς πρέπει να κάνετε, απλώς όχι με τον ίδιο θόρυβο που θα γινόταν σε άλλες πιο κανονικές συνθήκες, την δουλειά σας. Και θα ρωτήσω τα πρακτικά. Με τα ψηφοδέλτια έχετε πάνω κάτω τελειώσει? Είναι γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας και του ενδιαφέροντος εκ των πραγμάτων. Ωστόσο, ταυτόχρονα γίνεται ουσιαστική δουλειά όσον αφορά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχει συγκροτηθεί σε μεγάλο ποσοστό το ψηφοδελτίό μας. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους που θέλουν να συμπορευτούν, να συστρατευτούν στην προσπάθεια αυτή και να συνδράμουν. Έχουμε υποψηφίους για υποψηφίους. Τι εννοείτε, δηλαδή? Άνθρωποι που δηλώνουν υποψήφοι για να είναι υποψήφοι μαζί σας? Όχι, όχι. Όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή θέλουν να συμμετέχουν συνειδητοποιημένα, αποφασισμένα, για να μπορέσουν να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ναι, λέω ότι ακόμη έχετε αιτήσεις για διερεύνηση. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Ωραίο είναι αυτό. Πότε παρουσιάζεται το όλον του ψηφοδελτίου, φαντάζομαι πριν τις διακοπές? Πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, μετά ακριβώς από τις εθνικές εκλογές, το δεύτερο ημίχρονο της επόμενης Κυριακής, θα γίνει μια μεγάλη τελική ευθεία όσον αφορά την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου. Θα μείνουν προφανώς όμως κάποιες θέσεις κενές για κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις ενδεχομένως που θα υπάρξουν, οι οποίες θα καλυφθούν. Άρα οι άσοι από το μανίκι θα βγουν την τελευταία στιγμή. Εντάξει, είναι κάποια τακτική η οποία πρέπει να υιοθετηθεί. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Μέσα στην πολιτική είναι και αυτά, όχι για τη δική σας παράταξη, για όλες τις παρατάξεις. Τώρα εσείς, επειδή την ξέρετε την αυτοδιοίκηση, με την έννοια ότι έχετε ήδη μακρά θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ψάχνετε τώρα να ενημερωθείτε για τα θέματα της πόλης? Για τα προγράμματα, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για όλα αυτά δηλαδή που θα μπορούσαν να είναι αύριο μεθαύριο μια προοπτική, μια όθηση, αν είστε εσείς ο δήμαρχος της πόλης. Οπότε με δεδομένο αυτό και το πρόγραμμά σας θα είναι έτοιμο σχετικά νωρίς, δηλαδή ταυτόχρονα, ή θα το κάνετε κατά ενότητες με παιδεία? Ακριβώς. Το πρόγραμμα καταρτίζεται εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, όπως είπαμε και πριν, οι εθνικές εκλογές αποτέλεσαν έναν λόγο να μην προχωρήσει το σχέδιο όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί. Το πρόγραμμά μας καθορίζεται βάσει πυλώνων, βάσει αξώνων, όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση, το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πλέον. Το βλέπουμε καθημερινά το τελευταίο διάστημα, βλέπετε τις εναλλαγές του καιρού. Σαφώς, σαφώς. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με προοπτική στο μέλλον. Σας ανέπνευσε η παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου εδώ. Εντάξει, ο κύριος Τριαντόπουλος φαίνεται ότι κατά τεκμήριο είναι ένας πολύ επιτυχημένος. Όχι, ενώ επειδή είχε αυτό το χαρτοφυλάκιο που πήγαινε θεραπευτικά μετά από καταστροφές. Ισχύει αυτό το πράγμα και η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίθηκε με επάρκεια στην αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών. Σε κάθε περίπτωση όμως το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί σε μεγάλο βαθμό. Αμέσως μετά τις εκλογές και την παρουσίαση του συνδυασμού θα τεθεί και αυτό υπόψη των πολιτών και στην πλήρη του μορφή θα είναι πριν τις εκλογές. Και αυτό το πρόγραμμα είναι που θα θέσουμε υπόψη των πολιτών, των Λαρισαίων, στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Μάλιστα. Για έλατε να δούμε. Λέτε το περιβάλλον θα είναι στη μέρημνά μας. Εννοείται όχι αυτό που λέμε πράσινο στην πόλη, προφανέστατα το πράσινο στην πόλη, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις που έχει αυτή η κλιματική κρίση. Έτσι. Και θα πρέπει να δούμε τρόπους αντιμετώπισης αυτής της κλιματικής κρίσης και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος γι' αυτό. Παράδειγμα, να φυτέψει επιπλέον δέντρα. Να προωθήσει πολιτικές που θα μπορέσει κάθε πολίτης να εφαρμόσει, που θα έχουν ένα αντίκτυπο στη μείωση των ρήπων, στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με ένα ολιστικό πρόγραμμα, μια ολιστική προσέγγιση, που έχει να κάνει και με τους ΒΑΚ που έχουμε σε εξέλιξη στη Λάρισα, το οποίο κατά την άποψή μας εφαρμόζεται αποσπασματικά, ενώ θα έπρεπε να υπάρξει μια αναθεώρηση του ΣΒΑΚ, να δούμε τι περιμέναμε να γίνει. Διαφωνείτε με τις επιλογές που έχουν γίνει? Ναι, και το έχουμε πει επανειλημμένα. Τι θεωρείτε περιττό από αυτά που έχει επιλέξει η νυν Δημοτική Αρχή? Θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, το ΣΒΑΚ περιλάμβανε την δημιουργία περιφερειακών πάρκινγκ. Θέσεων δηλαδή, οι οποίες θέσεις αυτές θα αποθάρρυναν
θα έδιναν μια εναλλακτική λύση στον οδηγό να μην πάρει το αυτοκίνητο του να μπει στην πόλη. Αυτό όμως δεν έγινε μέχρι σήμερα. Ανταυτού έχουμε κάθε χρόνο εξαγγελίες για τη λειτουργία του συγκεκριμένου πάρκινγκ, πράγμα που δεν έχει γίνει. Και ξέρετε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα μαλώσω τον πολίτη γιατί παίρνει το αυτοκίνητο του να έρθει στο κέντρο της πόλης. Ούτε θα πρέπει να τον πείσω να μην το πάρει το αυτοκίνητο του να έρθει στο κέντρο της πόλης. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να νιώσει ο ίδιος ο πολίτης ότι έχει τις εναλλακτικές, έχει εκείνο το μέσο να μην πάρει τελικά το αυτοκίνητό του για να έρθει στο κέντρο της πόλης. Και αυτό το μέσο να είναι διαθέσιμο, πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Ένα λέτε είναι να ξαναδούμε, αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει ορίζοντας αν βρεθείτε εσείς στο τιμόνι από την πρώτη της επόμενης χρονιάς, με την έννοια ότι εξελίσσονται τα έργα. Τα έργα του ΣΒΑΚ εξελίσσονται, σαφώς. Απλά θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του ΣΒΑΚ και να δούμε τι πήγε λάθος. Πώς μπορείτε να στρίψετε το τιμόνι προς τα δω ή προς τα εκεί. Ακριβώς. Γιατί όταν είναι ένα τόσο μεγαλόπνοο σχέδιο, γιατί το ΣΒΑΚ δεν είναι μια απλή συγκοινωνιακή μελέτη, είναι ένα master plan, είναι ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την κυκλοφορία, έχει να κάνει με όλη τον τομέα, όλους τους τομείς δράσης μέσα στην πόλη και κυρίως έχει να κάνει με την ανάπτυξη όλης της πόλης και δεν είναι το ΣΒΑΚ μόνο στο κέντρο. ΣΒΑΚ πρέπει να εφαρμοστεί και στις συνοικίες και αυτό είναι που έχουμε σαν προτεραιότητα εμείς, την ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης. Την ανάπτυξη τόσο του κέντρου όσο και των συνοικιών και βλέπουμε ότι οι συνοικίες της Λάρισας δεν έχουν αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε. Μάλιστα. Εσείς έχετε πει ότι θέλετε η Λάρισα να μην είναι πέρασμα αλλά να είναι προορισμός. Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Να πει κάποιος πάω για Σαββατοκύριακο στη Λάρισα. Δεν πάω στα παράλια του νόμου Λάρισας, δεν πάω στον Κίσαβο και στον Όλυμπο, δεν πάω στο Πήλιο, δεν πάω στα Μετέωρα, αλλά πάω στη Λάρισα. Είναι ρεαλιστικό, γιατί μέχρι σήμερα τώρα καταλαβαίνουμε, εγώ δεν λέω ότι ακούγεται ως ανέκδοτο, έχει πάρα πολύ ομορφιά η ίδια η πόλη της Λάρισας. Ισχύει. Και πολλές εκδρομές, δηλαδή φεύγεις ακτινοτά και στα Μπελάκια, ενώ αυτά ισχύει, που είναι ισχύει. Τα πάρα πολύ κοντινά. Αλλά δεν είναι αυτό που κάποιος πρώτος σκέφτεται για το που θα πάει τρίμερο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Σαφώς και έχουν γίνει πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τόσο με πρωτοβουλίες της περιφέρειας, η οποία υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων που έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή πολιτική, όχι μόνο της Λάρισας, ολόκληρης της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Εμείς θέλουμε να νιώσουν οι Λαρισαίοι ότι το όραμά μας είναι να βιώσουν την ανάπτυξη της πόλης με χαρά και όχι με συσσόρευση προβλημάτων. Οπότε θεωρούμε ότι η Λάρισα θα πρέπει να γίνει ένα μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλίας. Ένα μητροπολιτικό κέντρο το οποίο θα αποτελέσει τον κόμβο, το διαλειτουργικό κόμβο που θα ενώσει τόσο τον πρωτογενή τομέα, που είναι σημαντικό κομμάτι της περιοχής μας, όσο και το δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Και να δώσει τις δυνατότητες να αξιοποιηθούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης. Για παράδειγμα, δεν έχουμε μεγάλο μερίδιο, έως ελάχιστο μερίδιο, στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μεγάλη αύξηση στο τουριστικό προϊόν και η Λάρισα να μην εισπράττει από αυτό. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Τι δεν πήγε σωστά. Δεν έχουμε ξενοδοχειακές μονάδες επαρχής. Να το δούμε. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος γι' αυτό. Επίσης, ένα ζήτημα που έχουμε κατά καιρούς αναδείξει όλοι, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει λύση και προοπτική, είναι το ποτάμι, η αξιοποίηση του ποταμού. Για εμείς θα θέλαμε το ποτάμι αυτό να αποτελέσει ένα πόλο έλξης, όχι μόνο μερικές μέρες το χρόνο, όπως γίνεται με το φεστιβάλ. Εσείς προέρχεστε από μια εβδομάδα. Από μια εβδομάδα, με μπερδέψατε με τις μέρες ποινίου, που είναι την άλλη εβδομάδα, ήθελα να πω. Από μια ομάδα που είχε μεγάλα επίβολα σχέδια. Σίγουρα. Θα διατηρήσετε αυτά τα σχέδια για το ποτάμι, θα πάτε σε κάτι πιο ρεαλιστικό, σε μια μικρότερη κλίμακα. Δηλαδή, θυμάμαι την κυρία Καραλαριώτου να ονειρεύεται κάτι πολύ μεγάλο. Δεν λέω να γίνει Σικουάνας ο ποινιός, αλλά κάτι μεγάλο. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έγινε τίποτα. Παρά μόνο μια. Έχει δρομολογηθεί μια αστική ανάπλαση με τη δημιουργία κάποιων επιπλέον μονοπατιών σε σημεία που δεν ήταν διαμορφωμένα στην κήρυξη του ποινίου, αλλά δεν έγινε τίποτα όσον αφορά το κομμάτι της αξιοποίησής του με αυτή τη μορφή που λέτε. Δηλαδή, έχετε ταξιδέψει κι εσείς στο εξωτερικό, όπως και πολλοί ακροατές μας. Έχουμε δει ποτάμια τα οποία έχουν πλωτά μαγαζιά, τα οποία παρέχουν κάποιες υπηρεσίες ήπιας όχλησης. Υπάρχουν καντίνες, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να δώσουν επιπλέον επισκεψιμότητα στο χώρο του ποταμού και όχι μόνο κάποιες λίγες ημέρες που γίνονται φεστιβάλ όπως είναι το φεστιβάλ ποινίου ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Θα πρέπει το ποτάμι να γίνει μέρος της ζωής των Λαρισαίων.
και δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει. Ανταυτού βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες κινήσεις στην κατεύθυνση να αποκόψουμε το ποτάμι από τους πεζούς. Βλέπω, για παράδειγμα, αναφέρομαι στο θέμα των έργων που πρόκειται να γίνουν στην οδό Τσιόγκα, πρώην Καλλιθέας. Πρέπει να, η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να κάνει έναν δρόμο δύο ρευμάτων κυκλοφορίας με διαχωριστικό στη μέση, αποκόπτοντας στην ουσία την πρόσβαση στο ποτάμι στους πεζούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποκόπτει. Χωρίς να δημιουργεί πρόσβαση. Δεν δημιουργεί πρόσβαση. Υπάρχουν σε προηγούμενο σημείο πρόσβαση. Αλλά αυτό ακριβώς είναι ένα. Ενώ όλες οι πόλεις της Ευρώπης. Λέτε, σε κάθε νέα αρτηρία που δημιουργεί, πρέπει να αφήνει και μια πρόσβαση ακριβώς για τους πεζούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών τόσο από κατοίκους, όσο όμως και από φορείς, όπως είναι το ΤΕΕ, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή επιμένει να υλοποιήσει το σχέδιο όπως ακριβώς θέλει. Λοιπόν, πάμε να δούμε, για να ξαναγυρίσω όπως ξεκινήσαμε και να κλείσουμε με αυτό. Έχει σημασία η πολιτική καταγωγή των υποψηφίων σας? Είναι πολύ συλλεκτικό το ψηφοδέλτιό σας? Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν άνθρωποι από όλους τους χώρους, με διαφορετικές κομματικές αναφορές, ιδεολογικές αναφορές. Και ξέρετε, ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένας χώρος κατεξοχήν συγκλήσεων. Και εμείς έχουμε σαν. Μα το αποδεικνύει στην πράξη κοινωνία πάντα. Ακριβώς. Και αυτό είναι που είπατε, η κοινωνία. Εμείς θέλουμε, δηλαδή, στην πράξη. Δηλαδή, άντε να πει στην Αθήνα έχει μια πολιτική σημασία, ένα συμβολισμό. Μέχρι τη Θεσσαλονίκη, άντε ως εκεί. Και δράτουμε τις ευκαιρίες από την τελευταία λέξη που χρησιμοποιήσατε, της κοινωνίας. Εμείς θέλουμε στην πράξη να υλοποιήσουμε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Με συνθετικό τρόπο να ενώσουμε όλες τις γενιές της πόλης και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πρόταση η οποία θα πάει την πόλη ένα βήμα παραπέρα. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι δεν έχουν γίνει σωστά πράγματα κατά τη θητεία της επερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Απλά εκτιμούμε ότι ό,τι ήταν να δώσει η επερχόμενη Δημοτική Αρχή το έδωσε. Πρέπει να έρθει κάποιος άλλος να πάρει την πόλη, να την πάει ένα βήμα παραπάνω. Αυτό είναι το θέλω μας, αυτό είναι που θέλουμε να επικοινωνήσουμε στους πολίτες και όσον αφορά εμένα προσωπικά, είναι ότι θέλω να γίνω ο δήμαρχος που κάνει σωστά τη δουλειά του, που ανταποκρίνεται στα θέλω των πολιτών του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαμάκο. Εδώ πολύ. Θα είμαστε και θα τα λέμε ξανά και ξανά. Είπαμε να τελειώνουμε με τις εκλογές τις εθνικές, γιατί έχουμε και τις αυτοδιοικητικές, που είναι οι ζωές μας εδώ, στις πόλεις μας, στον τόπο μας. Για και χαρά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.